Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στο σημείο της Μεγάλης Κατολίσθησης, στον δρόμο της Μεσαράς, προκειμένου να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία από τον επόμενο μήνα. Ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία εντός του Σεπτεμβρίου? Αν όλα πάνε καλά, εκτιμώ πως ναι, αλλά αυτά καλύτερα να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και οριστικές αποφάσεις. Έχει περάσει από 40 κύματα, αλλά εκτιμώ ότι σύντομα θα επανέλθει στην κανονικότητα και εύχομαι πολύ σύντομα να πάνε όλα καλά. Και ελπίζω να μην παρουσιαστούν και νέα προβλήματα. Κοιτάξτε, όσο το έργο δουλεύεται και περισσότερο, αν θέλετε, θωρακίζεται, τόσο τα προβλήματα μικραίνουν. Φοβούμαι ότι δεν είναι ολοκληρώνει. Πάντως είναι στην τελική ευθεία από ό,τι είδαμε τα έργα. Το καλό είναι να τελειώσει γρήγορα, να ξεμπλέξουμε από εδώ. Έχει μεγάλη κίνηση εδώ στην Αγία Βαρβάρα? Για να πείσει να βγει με τα μάξι στο σπίτι, δεν είναι αμεροκάματο. Και επισήμως να τρακάρει κιόλα. Το έχουν πολλές φορές πει. Αλλά ψώματα, όλο ψώματα. Ωστόσο, επίσημη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης η κυκλοφορία του δρόμου της Μεσαράς θα δοθεί τις επόμενες ημέρες με την κάθοδο του Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Γιάννη Καρνέση. Σε ό,τι αφορά τα θέματα κατολίσθησης, υπάρχουν εργασίες που είναι εκτός καταστρώματος, που είναι πάρα πολλές και οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Εργασίες αντιστηρίξεων, πασαλοστοιχίες, τείχων αντιστήριξης, υδρομαστευτικές εργασίες και άλλες. Είναι ένας περίεργος καιρός. Ήδη χτες ρίχναμε ασφαλτικά για την συντήρηση του οδικού τμήματος. Σήμερα δεν καταφέραμε να συνεχίσουμε τα ασφαλτικά και θα περιμένουμε αυτές τις μέρες που είναι λίγο έτσι περίεργες, γιατί έχουμε ξαφνικά μπουρίνια, και θα συνεχίσουμε ή από Παρασκευή το αργότερο Δευτέρα για την ολοκλήρωση της βατότητας του οδοστρώματος. Και όλα αυτά συμβαίνουν μετά από απίστευτες καθυστερήσεις, με την ταλαιπωρία των οδηγών να χτυπά κόκκινο στο παλιό οδικό δίκτυο και με τις συνέπειες να είναι ορατές τόσο στον τουριστικό τομέα, στα νότια παράλια του νομού, όσο και στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων. Τεράστιο πρόβλημα. Οι Νταλίκες, δημιουργούν όλη η κατάσταση. Οι Νταλίκες, πρώτον. Εχαλάσαν οι δρόμοι πάλι εδώ. Ναι. Τα φρεάτια που είχαν κάνει. Και πολλές φορές δημιουργήθηκε κατάσταση. Γιατί τσατίζουν οι οδηγοί που αφήνουν με τα μάξια δεξιά-αριστερά. Έχουν γίνει και τεράστια επεισόδια να σκοτωθούν. Ναι, πολλές εντάξει. Πρέπει να γίνει άμεσα ή πρέπει να γίνει χτες. Ή πρέπει να έχει τελειώσει χτες. Και εμάς εδώ πέρα ενοχλεί, δεν αφήνει. Δεν σηκώνει ο δρόμος αυτή την κυκλοφορία τώρα. Γιατί τον έχουν παρατήσει. Τα πεζοδρόμια δεν υπάρχουν στο χωριό μέσα. Κάθε φορά μποτιλιάρουν τα αυτοκίνητα εδώ πέρα και δεν περνάει τίποτα. Δεν περνάει τίποτα. Δεν περνάει κανένας. Δεν μπορεί να περάσει κανείς. Πάντως, οι εργασίες βρίσκονται σε καλό δρόμο, σχολίασε ο Γιώργος Αγαπάκης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται και σε άλλα σημεία του επίμαχου δρόμου. Καταρχήν, να σας πω ότι εδώ ήδη έχουμε μια εγκατεστημένη εργολαβία συντήρησης με κανονικό ανάδοχο και μέσω του οποίου κάνουμε εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών στα ασφαλτικά, συντήρηση σειράγκων. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε αντικαταστάσεις λαμπτήρων φωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Προσπαθούμε να προετοιμάσουμε δηλαδή τον δρόμο, ούτως ώστε το δυνατόν συντομότερο να τον δώσουμε σε κυκλοφορία.